Βεντέτα δύο συμμοριών Πακιστάνων θέτησε συναγερμό την αστυνομία. Οι συχνοί, άγροι ξυλοδαρμοί μεταξύ τους, πήραν χθες νέα ανησυχητική τροπή. 30χρονο Πακιστανό, μέλος της μίας συμμορίας, απήχθηκε από το κέντρο της πρωτεύουσας και ξυλοφορτώθηκε άγρια. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους ανακριτές του ΤΑΕ, στις 7.30 χθε βράδυ, και ενώ βρισκόταν έξω από περίπτερο στη λευκοσία, δύο οχήματα σταμάτησαν μπροστά του. Πέντε Πακιστανοί βγήκαν από μέσα, τον χτύπησαν μελοστό στο κεφάλι, τον έριξαν σε ένα από τα οχήματα και τον μετέφεραν σε απόμερη τοποθεσία. Εκεί τα οχήματα έγιναν τρία και οι συμμορίε 10. Όλοι μαζί τον ξυλοφόρτωσαν άγρια για αρκετή ώρα και ακολούθω τον μετέφεραν σε χωράφι στο τσέρι όπου και τον εγκατέλειψαν. Για καλή του τύχη, διερχόμενο οδηγό σταμάτησε και ειδοποίησε την αστυνομία, μέλη τη οποία τον διακόμισαν αμέσω τι πρώτε βοήθειε. Μόλο πέσε όλο του το κορμί και ελαφρά κάκουσε στο κεφάλι ο απολογισμό τη επίθεση, οι αρχές ωστόσο φοβούνται τώρα σενάριο αντίπεινα από τη συμμορία του 30χρονου θύματο.